Τι κάνετε κύριε Κωνσταμάς? Βάει χρόνια πολλά, δεν σου είπα χθες, δηλαδή. Εντάξει, φίλε, θα μου το πεις χρόνο, δεν είναι θέμα. Ας σε γιορτάσουμε όλη την μέρα. 40 μέρες δεν κρατάνε, 40 μέρες. Γιορτή, κρατάνε. Γιορτή, τα γενέθλια μα κρατάνε 40 μέρες, φίλε, θα είχαμε ξεπαραδιαστεί. Όχι, δεν το είπα για αυτό, για να προλάβω κι εγώ να υποφεληθώ. Έτσι, γιατί στα αγγλικά υπήρχαν, εμείς δεν φάγαμε. Ναι, εντάξει, σωστό. Γιατί εμείς προσέχουμε. Λοιπόν, και του χρόνου να είσαι καλά, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, βάει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ. Υγεία και τύχη, φίλε μου. Πάνω απ' όλα. Και κάνα πρωτάθλημα, άμα περισσεύει. Εντάξει, ρε, σταμάτα, ρε. Το θες εδώ ή το θες στην Αγγλία? Εδώ, εδώ, εδώ. Α, εδώ το θες. Υγεία και τύχη. Τα άλλα θα έρθουν. Σωστό. Άκου ανωτερότητα, άκου ανωτερότητα, ε. Σωστά, καλά να είμαστε. Κάποια στιγμή, άμα είσαι καλά, πάλι πρωτάθλημα. Σωστό. Τι διάλογο. Σωστό. Δηλαδή, σκέψου τώρα, κοίταζα στο Facebook αναμνήσεις. Σήμερα ήταν η επόμενη του 1-5 από τον Ολυμπιακό. Και έχουν περάσει μόνο 3 χρόνια για την ΑΕΚ. Οπότε, δόξα τω Θεώ να λέμε. Και να θυμίσω 0-4 ημίχρονο, ε. Ναι, 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 εφιαλτικό 45 λεπτά. Ναι, ναι. Εφιαλτικό. Πρώτη φορά που έχω φύγει από το γήπεδο. Έφυγες, είχες φύγει, ε. Έφυγα και φεύγοντας είδα και το Μελισανίδη που έφευγε. Αποκάλυψε. Και αυτό δεν πρέπει να ξαναφύγει. Οι δυο μας ήταν. Βάλτε ένα μικρό. Το γράφει ο Τίμης, τώρα έχει βάλει και τίτλο. Και Τσεντζόγλου, πότε έφυγες το ημίχρονο Μελισανίδης από το γήπεδο. Το υπενθυμίζω, το υπενθυμίζω. Και στον εαυτό μου, γιατί, οκ, εντάξει, δηλαδή... Τι διαδρομή έχει καλυφθεί, έτσι, τι διαδρομή έχει καλυφθεί από τότε μέχρι σήμερα. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει ένα ντάμπλ, ας πούμε. Εντάξει, το γήπεδο είναι κάτι άλλο, δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό, αλλά στο αγωνιστικό... Έτσι κι αλλιώς ήταν στη σκαριά το γήπεδο από τότε, ναι. Και, ναι, ναι, και υπάρχουν και 17 παιχνίδια, 17 ντέρμπι η ΑΕΚ ήταν αίτητη. Ναι, αλλά το 18 όμως, δεν μας είπες. Δεν μας είπες. Καταρχάς εμείς δεν είμαστε φαταούλες. Ποτέ δεν υπήρξαμε. Ποτέ δεν υπήρξαμε. Δεν άκουσα χθες, πώς πήγε με τον Βεργιάννη. Να το ρωτά. Τίποτα. Τάσο μου, Κώστα μου και τα λοιπά. Έχεις το TikTok. Ναι, πώς δεν το είδε, λέρες. Ναι, ναι. Το είδα πριν βγεις. Το ξεπέρασε η πραγματικότητα. Η μόνη διαφωνία ήταν έντονη, έντονη θα έλεγα, δηλαδή πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της εκπομπής, για το pressing. Ναι. Δηλαδή, ότι ο Τάσος έλεγε ότι ήταν... Το pressing έπαιξε το βασικό ρόλο στα γκολ. Εγώ έλεγα ότι ήταν λάθος. Και οκ, εντάξει, τελικά στο τέλος τα βρήκαμε. Παραδέχτηκε ο ένας ότι ο άλλος είχε δίκιο. Ναι. Όχι, ξέρετε. Απλά ήταν προσωπικά λάθη. Αλλά τώρα, εντάξει, αυτά τώρα πρέπει να ξεπεραστούν, να τα ξεπεράσει και η ομάδα. Σίγουρα να τα ξεπεράσει ο Μουκουντή, γιατί ένα βασικό που σκεφτόμουν είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Γιατί αυτό το πράγμα που οδήγησε σε αυτόν τον όλεφρο του δίλεπτου. Είναι όμως από τα δυνατά του σημεία. Δηλαδή είναι ο παίχτης που μπορεί πάει την μπάλα μπροστά από την άμυνα. Ακριβώς, ακριβώς. Περνάει την μπάλα μέσα από τις γραμμές και είναι. Και το έχει κάνει με συγκλονιστική επιτυχία και σε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Με κορυφαίο το Ike Brighton στη Φιλαδέλφια, που ήταν και από τα καλύτερα παιχνίδια της ΑΕΚ φέτος, για μένα το καλύτερο. Που εκεί πραγματικά ήταν εκπληκτικός και σε αυτό το κομμάτι είχε πάρει άριστα. Απλά πρέπει ξέρεις, κάποιες στιγμές. Μέσα στο παιχνίδι να παίρνεις την απόφαση ότι δεν μπορείς να κάνεις πάντα αυτό που θες. Μιλάω για την πρώτη φάση γιατί πιστεύω καθαρά ότι η δεύτερη ήταν επηρεασμένος από την πρώτη και τα μπλέξε. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι και ο προπονητής θα του δείξει εμπιστοσύνη και είμαι σίγουρος ότι και ο κόσμος θα του δείξει εμπιστοσύνη. Ήταν μεγάλη πίκρα για τον τρόπο που ήρθε την Τετάρτη. Παρότι ήταν ένα παιχνίδι που σίγουρα όταν ξεκινάει είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα, όπως όλα τα παιχνίδια σαν αυτό. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ξεπεραστεί, γιατί τώρα δεν έχει και η ΑΕΚ την πολυτέλεια να μένει σε αυτό το μάτς. Υπάρχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που είναι πιο κοντά με την ΑΕΚ στη βαθμολογία και βεβαιωλέμουν μαζί. Ήταν η ΑΕΚ 2 πόντους μπροστά, τώρα είναι ένα από το ΠΑΟΚ μπροστά. Και έχει την ευκαιρία της η ΑΕΚ την Κυριακή με μια νίκη να επιστρέψει στην κορφή. Και να έχει μετά τα δύο παιχνίδια με τον Άρη, ώστε να καταφέρει να διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον άλλες δύο αγωνιστικές. Αλλά αυτό έρχεται μετά, υπάρχει αυτό το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, συγγνώμη λίγο για αυτά τα γκουχ. Η αλήθεια είναι ότι με τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ έχει παίξει 3 μάτς στη Φιλαδέλφια, δεν έχει δεχτεί γκολ και δεν έχει δεχτεί και σχεδόν και ευκαιρίες. Δηλαδή, είναι η ομάδα που πραγματικά ο ΠΑΟΚ,
ένας καλός ΠΑΟΚ, έτσι όπως ήταν και πέρυσι και φέτος, που μέσα στη Φιλαδέλφεια δεν έχει καν προβάλει αντίσταση στην ΑΕΚ. Μια τελική προσπάθεια είχε στο τελευταίο μας πρωταθλήματος το 90 φεύγα. Στο 90 πλάς. Πέρυσι στο 4-0 είχε μία ή δύο φάσεις αν θυμάμαι καλά και στο 2-0 είχε πάλι μία φάση καλή πριν το, 0, πριν το 1-0 βέβαια. Εκεί ήταν κάπως σημαντικό. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα που στη Φιλαδέλφεια τρεις φορές έχει χάσει εύκολα. Οπότε πλησιάζει η στιγμή που θα είναι το μάτς πιο δύσκολο, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν είναι τυχαία ομάδα. Mm-hmm. Άρα πρέπει και η ΑΕΚ να είναι συγκεντρωμένη, εννοείται να αποφύγει λάθη και να παίξει με τον γνωστό του ρυθμό και να βοηθήσει πάρα πολύ και ο κόσμος. Χρειάζεται πάρα πολύ και τον κόσμο την Κυριακή. Το παιχνίδι θα είναι sold out. Όπως και με τον Ολυμπιακό, βοήθησε πάρα πολύ και σε πολύ ωραία αθλητικά πλαίσια χωρίς να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα στην ομάδα. Έτσι πρέπει να γίνει και τώρα. Ισχύουν τα ίδια, μην τα ξαναλέμε. Πλέον πιστεύω ο κόσμος θα έχει μάθει έτσι για τον καπνογόνα. Και δεν μιλάω μόνο για τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί στην ομάδα. Υπάρχουν και μπορεί να πάθουν και προσωπικά πράγματα όποιος ανάψει ένα καπνογόνα και το πετάξει. Μπορεί τη Δευτέρα, την Τρίτη, χτύπα ξύλο να βρεθεί στη φυλακή, έτσι. Mm-hmm. Με το ιδιώνυμο. Να το έχουν όλοι στο μυαλό τους. Τώρα για μια βλακεία ή για ένα αντικείμενο για τέτοια πράγματα δεν αξίζει τον κόπο ούτε. Και ας βάλω δεύτερη την ομάδα, να βάλω πρώτα τον καθένα. Τον κάθε άνθρωπο. Καθένα προσωπικά. Ναι, προφανώς. Κωστή, μια πολύ μικρή τζούρα αγωνιστικά. Αν έχουμε, ας πούμε, CDB, Πίλιο, Εντεκάδα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πλην του Στάνκοβιτς, που το γνωρίζουμε. Τώρα από αλλαγές δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα ξεκινήσει ο Πινέδα στο κέντρο. Άρα λες ένας από τους Γιόνσον Σιμάνσκι. Αυτό είναι στο κέντρο. Ναι. Mm-hmm. Πιστεύω Άμραμπατ θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Αλλά δεν αποκλείω να δούμε και τον Ελίασον αριστερά. Δηλαδή όπως ήταν στο τέλος του παιχνιδιού της Λεωφόρου. Υπάρχει βέβαια και ο Γκάτσι που μπορεί να μπει. Mm-hmm. Αλλά το λέω γιατί στη Λεωφόρο έτσι τελείωσε για το παιχνίδι. Με αυτούς τους δύο στα άκρα. Πίσω από το φόρο. Μήπως δούμε Πόνσε. Και τώρα εκεί είναι θέμα. Ο Τζούμπερ δεν πήγε καλά στο προηγούμενο μάτς. Βέβαια έπαιξε αριστερά. Mm. Γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το λέγαμε και χθες. Εντάξει, λογικό είναι κάποια στιγμή. Στον πρώτο γύρο ήταν τους παίχτες που τράβηξαν περισσότερο από όλους στην ομάδα. Όπως και πέρυσι βέβαια στο τέλος του πρωταθλήματος. Ίσως το ξαναδούμε πάλι πίσω από το φόρο, όχι αριστερά. Το Τζούμπερ εκεί. Και για το φόρο, επειδή λέμε για το φόρο, μήπως ξεκινήσει αυτό το μάτσο Πόνσε. Ωραία. Θα τα πούμε, ρε φίλε, όσο περνάνε και οι μέρες και οι ώρες, θα τα πούμε και πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστούμε, κύριε.